Με τον πρόεδρο τη Ένωση, τον κύριο Θωμά Μεντή, που έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο του Υπηρεστηβιένα. Κύριε Μεντή, καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα, σα και του τηλεθεατέ σα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση, κύριε Μεντή. Έτσι, εν μέσω αυτή τη αντιπυκυρική περίοδου, με αρκετά προβλήματα και αρκετά θέματα ανοιχτά, τα οποία θα τα βάλουμε όλα στην συζήτησή μα. Ε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο απευθύνεται βέβαια στον κύριο Τουρνά, κοινοποιείται όμω και στον Πρωθυπουργό, κοινοποιείται και στον Υπουργό, ε, τον κύριο Κικίλια, στον αρχικό του πυροσβεστικού σώματο, στου τοπικού βουλευτέ. Απευθύνεται όμω στον κύριο Τουρνά. Γιατί κάνατε σχετικέ συζητήσει τον περασμένο Μάρτιο, όταν βρέθηκε στην περιοχή και θα ξεκινήσουμε από αυτό για το οποίο ε, ουσιαστικά αποτέλεσε και την αφορμή αυτού του έγγραφου, ε, που αφορά την μονιμοποίηση των πυροσβεστών πενταετού ε, ε, υποχρέωση. Έτσι. Μάλιστα. Εμεί κάναμε το έγγραφο στον, υπου... στον κύριο Υφυπουργό, το κοινοποιήσαμε παντού και όπω κοινοποιούμε σε όλα τα έγγραφά μα, σε όλου του αρμόδιου φορεί και προϊσταμένου μα, ώστε να μην υπάρχει δικαιολογία ότι δεν γνώριζα, δεν ήξερα. Κατά την επίσκεψη του μάρτιο του κύριου Υφυπουργού προχώρησε ευνηδιαστικά ενώ ο νόμος 39-38 του 2011 έλεγε για τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης που προσληφθήκανε το Μάιο του 2019. Mm -hmm. Ότι όσοι πληρούν τα κριτήρια, μετά από πέντε έτη, δηλαδή το Μάιο του 2024 που μας πέρασε, θα περνάγαν αυτόματα στο μόνιμο προσωπικό. Όπως είχε γίνει από το 2012-2017, για του προηγούμενου πενταετίε που πήρε Ευνηδιαστικά το Υπουργείο προχώρησε σε ανανέωση άλλων πέντε ετών, δυστυχώς. εκείνη τη μέρα που πήγαινε να περάσει τροπολογία, ο κύριος Υφυπουργός βρισκόταν στα Ιωάννα. Αντιπροσωπεία του Σωματείου μας τον έπιασε και μιλήσανε και τους είχε δώσει το λόγο του ότι μέχρι το Φλεβάριο του 2025 θα έχουν γίνει μόνιμοι οι συνάδελφοι. Και το ρωτάμε σαφές. Ισχύει ο λόγος του ή όχι. Δυστυχώς, σε πάρα πολλά έγγραφα που έχουμε κάνει ως σωματείο ή ομοσπονδία, mm -hmm. απάντηση δεν έχουμε πάρει ποτέ. Σε πολύ σημαντικά θέματα κάνουμε έγγραφα και δεν μας Ε, Σίγουρα, λοιπόν, είναι ένα κρίσιμο ζήτημα αυτό, κύριε Μεντή, το άννα, Γιατί ε, ο Φλεβάρης του 25 φτάνει, δεν αργεί. Έχουμε Αύγουστο του ε, 24. Σε έξι μήνες ουσιαστικά θα έρθει αυτή η χρονική δέσμευση από πλευράς του κύριου Τουρνά για να δούμε αν τελικά θα υλοποιηθεί αυτή η δέσμευση περί μονιμοποίησης των συναδέλφων σας. Προκύπτει το ζητούμενο και η αναγκαιότητα που υπάρχει. Αυτή η συναδελφή σας, έχουμε έναν ακριβή αριθμό. Κύριε Μεντή, γιατί αριθμό προσωπικού υπαλλήλων πενταετούς υποχρέωσης μιλάμε. Μάλιστα, για 400 άτομα. Για 400 άτομα σε ολόκληρη την, α, τη χώρα. Ναι. Για... Ε, ένα σημαντικό αριθμό που, αν προσθέσουμε, αν θέλετε, και του συμβασιούχου, γιατί και για αυτού υπάρχει ένα ε, ζήτημα, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι είναι επίση σε μία ομοιρία εργασιακή, θα έλεγε κανεί. Μιλάμε για ένα σημαντικό αριθμό ε, υπαλλήλων του πυροσβεστικού σώματο που είναι αναγκαίοι, ε, κύριε Μεντή, στο σώμα, δεδομένων των ελήψεων που υπάρχουν. Συμφωνώ απολύτω. Ε, Δυστυχώ, το τελευταίο καιρό, ιδίω αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, βλέπουμε ένα πολύ ωραίο επικοινωνιακό παιχνίδι το οποίο έχουμε εκφράσει ω Ομοσπονδία και ω Σωματεία, μέλη τη ότι δεν είμαστε τόσο έτοιμοι. Το δείχνουν και αυτό δεν το λέμε για να κάνουμε κακέ εντυπώσει ή να ρίξουμε ευθύνε σε κάποιου γιατί έχουμε πρόβλημα μαζί του. Το λένε οι αριθμοί. Όταν επίσημα το Υπουργείο: και το αρχηγείο λέει ότι τα κενά στο πυροσβεστικό σώμα πέρσι ήταν 3.400 και φέτος πολύ φοβάμαι μπορεί να έχει περάσει και τις 4.000 βλέπουμε ένα επικοινωνιακό παιχνίδι και λένε ότι προσληφθήκαν άτομα στο ΕΜΟΔΕ έχουμε εκείνο, έχουμε το άλλο, έχουμε τα ντρόουν, έχουμε τα ελικόπτερα καλή τεχνολογία, κανείς δεν διαφωνεί ε, αλλά τις φωτιές τις βίνει το προσωπικό να μπουν στην πρώτη τη γραμμή όταν έχουμε αυτά τα κενά 3.400. Τα επίσημα στοιχεία που μα είχαν πει πέρσι. Mm -hmm. Όλοι, όλοι οι συμβασιούχοι στην Ελλάδα είναι κοντά στου 2.500. Είναι όλα άτομα από ειδικέ δυνάμει, από προεδρική φορά, γυμνασμένοι, όλοι ικανοί γι' Έχουν περάσει με ΑΣΕΠ. Έτοιμοι πυροσβέστε από το 19 μέχρι σήμερα, έχουν μια πενταετία. Αν δεν πάρει αυτό το έμπειρο προσωπικά, αποκλειστικά, δεν μπορεί να λε ότι είμαι έτοιμο με τόσα κενά. Και δεύτερον, δεν φτάνουν δυστυχώ και μόνο αυτοί. Γιατί 2.500 με το 3.400 είναι πάλι κενά. Βάδε. Και γι' αυτό ζητάμε με τέσσερα ερωτήματα. Mm -hmm. Πολύ απλά, άμα η, ο λόγο του κυρίου Υφυπουργού στα Γιάννα το Μάρτιο του 2024 που είχε πει ότι το Φλεβάρι θα το λήξει το θέμα και να μην αγχώνουμε και να καθησυχάσουμε του συναδέλφου. Ήταν πριν την αντιπυρική, ξέρετε. Η ψυχολογία από τα, απ τα ύψη που περιμέναμε μονιμοποίηση τη πήγε στα τάτα των συναδέλφων. Θα ισχύσει. Δεύτερο θέμα. Θα προχωρήσει να είμαι σε επαγγελματική αποκατάσταση. Ή θα κάνει όπω όλε οι προηγούμενε κυβερνήσει από το 2001 ή από το 2000 συμβασιούχοι. Μπήκαμε το 2012 ω πρώτη πενταετή. Το κράτο για την καλύτερη διασφάλιση του φυσικού πλούτου έχασε 12 χρόνια από εμά γιατί μας αξιοποιούσε το μισό χρόνο. Δυστυχώς είμαστε ένα σώμα στη καταστολή, ενώ αυτόματα μπορεί να γίνουμε και στη πρόληψη. Γιατί να μην εκμεταλλευτούμε και εμάς που είμαστε πιο έμπειροι και ήδη τους συμβασίχους που είναι εμπειρότατοι πυροσβέστες στις πρώτες γραμμές όλοι τους, δεν είναι ούτε σε γραφεία ούτε τίποτα. Είναι στη μάχη. Γιατί να μην εκμεταλλευτεί το ίδιο το κράτος για το καλό της πατρίδας μας. Είναι αδιανόητα πράγματα με τόσα κενά. Και έρχονται και Συνταξιοδοτήσει συναδέλφων. Που από τον χρόνο σα είπα, φοβάμαι θα περάσουν κατά πολύ τι 4.000 κενά. Και όλα αυτά με ένα πολύ μεγάλο αριθμό κενών ε, θέσεων, ε, κύριε Μεντή, στο πυροσβεστικό σώμα, όταν με το νέο δόγμα καλείστε, καλείστε να κάνετε πολύ περισσότερα πράγματα. Δηλαδή, καλείστε να είστε σε επιφυλακή, όχι όμω σε επιφυλακή στι περιοχέ όπου υπηρετείτε. Καλείστε να είστε επιφυλακή στην Αττική, για παράδειγμα, που σημαίνει ότι θα πρέπει. Να μετακινηθείτε, ακριβώ γιατί δεν έχουμε το απαιτούμενο προσωπικό. Γιατί, άμα υπήρχε αυτό το απαιτούμενο προσωπικό, δεν θα χρειαζόταν ο πυροσβέστη από τα Γιάννενα να μετακινηθεί στην Αττική ή να μετακινηθεί στην Κέρκυρα. Και η Κέρκυρα είναι κοντά στην καλύτερη των περιπτώσεων. Αλλά, θα πω για την Αττική, ε, για παράδειγμα. Ε, απλά για να είναι σε επιφυλακή, μη προκύψει η ανάγκη. Δυστυχώ, αυτά έχουν ξεκινήσει και έχει εντατικοποιηθεί ύστερα από το νόμο 4662 του 2020, το λεγόμενο το νόμο του κύριου Χαρδαλιά, ο οποίος ήταν από τους ανθρώπους που δεν συζητούσε, κρατούσε κοντά του όσους του λέγανε ναι και όσους λέγανε την άποψή τους, τους απομάκρυνε και θα σας αιτητολογήσω το λόγο. Ήταν ο κύριος υπουργός, ο οποίος έβαλε το πυροσβεστικό προσωπικό, το χαμηλό βαθμό στις μεταθέσεις, ενώ ο χαμηλόβαθμο είχε το αμετάθετο, το βάλαν στι μεταθέσει, του στέλνουν στα νησιά για δύο χρόνια στη Φράπορτ ή σε υπηρεσίε εκτό μακριά. Με ένα μηνιάτικο, δυστυχώ πολλοί συνάδελφοι κρατάνε δύο σπίτια, χωρί να υπάρχει κάποια οικονομική δυνατότητα ή βοήθεια από το Υπουργείο, από την κυβέρνηση ή από το Αρχηγείο. Είναι μια μέριμνα. Πόσο δύσκολο είναι, Κύριε Όλοι γνωρίζουμε πω. Δεν είναι μόνο οι πυροσβέσεις, είναι οι εκπαιδευτικοί. Είναι πολλοί που πάνε σε νησιά και δεν βρίσκουν σπίτι να μείνουν. ή τους πετάνε απ' έξω με το που ξεκινάει η σεζόν. Τραγικά πράγματα. όταν ένα κράτο δεν μπορεί να με να ξεκινήσει με βάση σωστά στοιχεία. Ότι θα πάρω αυτού, θα του στείλω εκεί. Να του βρω και δωμάτιο, να του βρω και σπίτι. Είμαστε, έχουμε καταντήσει. Ο πατέρα ή η μητέρα συναδέλφισα να είναι μακριά για ένα ή δύο χρόνια από την οικογένειά του και να συντηρούν δύο σπίτια με το μηνιάτικο. Yeah. Δεν γίνεται. Εμεί λέμε γιατί προτείνουμε και ως. Δεν είναι μόνο να λέμε, είναι και να προτείνει. Mm -hmm. Ότι να επιστρέψει το παλιό το προεδρικό διάταγμα που έλεγε οι προσλήψει στο σώμα να γίνονται όπου υπάρχουν πραγματικά κενά. Έχω πέντε κοινά κάλυμνο, τριαστικό θα πάρω πυροσβέστε πέντε για εκεί και τρει για εκεί. Και όχι να βγάζω μια προκήρυξη 50 άτομα να του βάζω στην περιοχή του και να μετακινώ συναδέλφους με μεταθέσει. Αυτά αντικοπήσε ο νόμο του κ. Χαδαλιά. Έβαλε τι συνεχόμενε μετακινήσει τι προληπτικέ. Παλιά οι συνάδελφοι όλοι, άμα υπήρχε συμβάν, πηγαίναμε στα συμβάντα. Σωστά. Και είναι και η δουλειά μα. Mm. Δεν λέει κανεί όχι αλλά με τον κύριο Χαρδαλιά έβαλε το μέτρο πρόληψη με το τι θα πούνε τα καιρικά φαινόμενα τι επόμενε μέρε και μετακινούνται. Αυτή τη στιγμή έχουμε συναδέλφου οι οποίοι είναι και στην Κέρκυρα και στη Θεσποτεία. Και, εδώ, και αυτή είναι η καλή περίπτωση. Γιατί περιμένουν καιρικέ συνθήκε άσχημε. Και αυτή είναι η καλή η περίπτωση. καλύτερη περίπτωση. Έτσι, έχουμε που είναι κοντά σε κοντά. Το πρόβλημα που έχουμε καταγγείλει πολλέ φορέ με έγγραφά μα ότι Μα στέλνουν π.χ. στην Αθήνα ή στην Κομωτινή, τα προηγούμενα χρόνια, από εδώ και από εκεί, και δεν μα έχουν αξιοπρεπές συνθήκε διαμονή. Τι βαγμένη ή σε ένα θάλαμο, 20 άτομα με δύο βεσέ κα... τη κακιά ώρα, τα έχουμε στείλει και με φωτογραφίε στου mm -hmm. αρμόδιου. Αυτή είναι η λυση Πετάω από 5-20 άτομα, σαν τσουβάλια. Αλήθεια, του ξένου συναδέλφου που έρχονται, έτσι του αντιμετωπίζουν. Ζητάνε τώρα οι πυροσβέστε, είναι στα συμβάντα τη Αθήνα, όπω είδατε και στι τηλεφωνικέ κλήσει, να παρακαλάνε για νερό και για φαγητό. Δηλαδή, δεν υπάρχει άνθρωπο που να είναι υπεύθυνο γι' αυτό. Γιατί δεν καλύπτει να εξηγήσουμε, κύριε Μεντή, το, κράτος, το κράτο το κόστο το οποίο θα χρειαστείτε εσεί μετακινούμενοι προ την Αθήνα για να μπορέσετε να σιτιστείτε, να πιείτε νερό ή οτιδήποτε. Έτσι. Όλα αυτά είναι έξοδα τα οποία από την τσέπη σα ουσιαστικά τα Να σα φέρω ένα παράδειγμα απλό. Πες ότι παίρνουν δύο συναδέλφους από τα Ιωάννα και τους λένε θα πάτε να κάνετε περιπολικό στην αφιλοχία. Για, γιατί δεν βγαίνει υπηρεσία, γιατί περιμένουμε έντονα. Και πάμε για περιπολικό. Ο διοικητή από τη μία έχει δίκιο. Σου λέει, παιδιά, δεν το δικαιολογήσετε τη σύντηση τη μέρημνα, γιατί δεν έχει συμβάν. Ο νόμο και το προεδρικό διάταγμα λέει ότι όταν έχει συμβάν, χορηγώ μετά από 8 ώρε ένα μπουκαλάκι νερό και φαγητό. Άμα είσαι περιπολικό, λέει, δεν δικαιολογείται. Και να πούμε και την αλήθεια ότι υπάρχουν πολύ φιλότιμοι διοικητέ που πολλέ φορέ θέλουν να τα βάλουν και από την τσέπη του. Mm. Δεν τα βάζουμε με, ούτε με τη διοίκηση, ούτε με τα Τα βάζουμε με αυτού που νομοθετούν για το πυροσβεστικό σώμα. Δυστυχώ ούτε ο υπουργό, ούτε ο υφυπουργό κάθονται στο ίδιο τραπέζι. Το τελευταίο ένα-ενάμιση ένα, χρόνο έχουν κλείσει τι πόρτε. Αλήθεια, αυτοί γνωρίζουν παραπάνω τα προβλήματα από εμά. Και εμεί λέμε. Ελάτε να καθίσουμε. Μην ακούσετε και τα δέκα που λέμε. Στα δύο όμω μπορείτε να πείτε κι εσεί ο ίδιο ότι έχουν δίκιο αυτοί που μπορούμε να το λύσουμε. Αλλά χωρί διάλογο δεν γίνεται τίποτα. Αυτοί έχουν κλείσει τι πρώτε. Δικαίωμά του βέβαια. Εμεί τη δουλειά μα, αυτή τη δουλειά του. Με τον κύριο Τουρνά συναντηθήκατε. Με τον κύριο Κικίλια δεν έχετε συναντηθεί, κύριε Μέντε. Και με τον κύριο Τουρνά, ενώ του είχαμε ζητήσει συνάντηση, στα σκαλοπάτια τη υπηρεσία τον μάλιστα. βρήκαμε. Όχι ότι κάνουμε τίποτα συνάντηση. Απλά πήγαν δύο συνάδελφοι εκεί πέρα, του συστηθήκανε, και τους έδωσε το λόγο του. Ε, σίγουρα το, και το ζήτημα των, α, των, συνθήκων, αν θέλετε, διαμονής έχει απασχολήσει πάρα πολύ η κυρία Μεντή ε, και απασχόλησε και στις περσινές μεγάλες πυρκαγιές αλλά και στις α, φετινές μεγάλες πυρκαγιές τις συνθήκες δηλαδή στις οποίες καλείστε να διαμείνετε σύντο ε, σύν το ότι θα πρέπει από την τσέπη σα να πληρώσετε τα, τα βασικά σας έξοδα για να μπορέσετε να ζήσετε αυτές τις ημέρες που θα πρέπει να είσαστε μακριά από τα σπίτια σα και τι υπηρεσίε. Έτσι είναι. Με το νόμο 4662 του 20, δυστυχώς έχουν εντατικοποιήσει και την υπεργασία χωρί αμοιβή. Δυστυχώ το σώμα, οι συνάδελφοι, όσε ώρε υπεργασία και να δουλέψουμε ή όσα συμβάντα και να συμμετέχουμε πέραν του κανονικού ωραρίου, ε, δεν έχουμε κάποια χρηματική αμοιβή. Μαζεύουμε ρεπό. Οχτάωρε οφειλόμενε αναπάσει. Μπορεί να πιστεύουν οι θήνοντες, ότι εμεί, άμα πάμε για τι υποχρεώσει μα να τι πληρώσουμε, μπορούμε να τι πληρώσουμε με ρεπό. Εμεί ζητάμε ότι ό,τι δουλεύουμε στην υπερεργασία να πληρωνόμαστε όπω το υπόλοιπο δημόσιο τομέα. Ζητάμε να έχουμε αμοιβή. Δεν ζητάμε κάτι παράλογο. Και μετακινήσει να πούμε. Που σημαίνει, κύριε Μεντή, για να το συνδυάσουμε και με αυτό που σα δώσαμε νωρίτερα, ότι δηλαδή έχουμε τι ελλείψει προσωπικού. Για να καλύψουμε αυτέ τι ελλείψει προσωπικού σε ολόκληρη την Ελλάδα, αναγκαστικά και στο επίπεδο της πρόληψης θα πρέπει να μετακινήσουμε προσωπικό από τη μία περιοχή στην άλλη. Ε, με ό,τι αυτό συνεπάγεται όμως για την περιοχή η οποία μένει κατά κάποιο τρόπο και ακάλυπτη ως ένα μεγάλο βαθμό και να, κάνουμε, ε, να παρακαλάμε να μην προκύψουν πυρκαγιές στις περιοχές που έχουν αποδυναμωθεί για να μεταφερθεί το προσωπικό σε άλλες περιοχές. Πολύ το δίκιο έχετε. Σκεφτείτε τώρα στη μεγάλη πυρκαγιά της Αθήνας που μετακινηθήκαν πάνω από 80 συνάδελφοι από την Ήπειρο άμα ταυτόχρονα έσκαγε και μία μεγάλη φωτιά στην Ήπειρο, που ευτυχώς εχθές έβριξε που βαρούσε σαραντάρια και είχαν στεγνώσει όλα. Πόσο εκτεθειμένη ήταν η δημόσια περιουσία του κάθε συμπολίτη μας. Εμείς είμαστε εδώ για να υπερεβάλλουμε αυτό και να είμαστε στην πρώτη γραμμή. Γι' αυτό γίναμε και πυροσβέστες, αυτό είναι και το επάγγελμά μας. Είμαστε για να δουλεύουμε εκεί. Αλλά για να έχουμε σωστό αποτέλεσμα, πρέπει να έχει και το ανάλογο προσωπικό. Τι μεταθέσει που έχουν εφαρμόσει από το 2020, από τον Ομό Ιωαννίνων και από την Ήπειρο, μόνο φεύγει ο κόσμο. Δεν, Δεν έρχεται. Πίσω. Ναι, ναι. Και όταν επιστρέφουν οι συνάδελφοι μετά από δύο χρόνια, φεύγουν άλλοι. Ε, να σας πω χαρακτηριστικά έχουμε γιατί κα... το έχουμε έχω κα... εδώ. Mm -hmm. Λίγο, να δείτε ότι ποια ήταν η οργανική δύναμη στον ομό Ιωαννίνων για να καταλάβετε πόσο πολύ έχουμε πέσει. Ναι, γιατί είναι, είναι αυτό που λέτε, δηλαδή δεν καλύπτεται το κοινό. Αντίθετα, δηλαδή έχουμε συνταξιοδοτήσει, έχουμε μετακινήσει προσωπικού. Έτσι, όλο ένα και αποδυναμώνει το όλο αυτή η κατάσταση. Ναι, να σκεφτείτε ότι το 2019 ο νομό Ιωαννίνων είχε διο, κατανομή 275 οργανικέ θέσει και 41 κενά παρακαλώ. Μας λείπαν 41 συνάδελφοι. Mm -hmm. Και ερχόμαστε το έτος 2024 που η κατανομή είναι 222. Έχει πέσει 53 άτομα και μας βγάζουν και 5 υπεράριθμους. Ενώ οι ανάγκες στο πυροσβεστικό σώμα έχουν αυξηθεί. Το χειμώνα με τις πλημμύρε. Με τους απεγκλωβισμούς ανθρώπων που πάνε και κάνουν. Και τα βλέπουμε. Και τα βλέπετε με του τραυματισμού που πάνε στα βουνά, που πάνε τι δραστηριότητε που θέλουν και το καλοκαίρι με τι φωτιέ. Αντί να αυξηθεί η οργανική δύναμη στον ομό Ιαννίνων, όλο μειώνεται και βγαίνουμε και υπεράριθμοι. Αυτέ τι πρακτικέ και τι λογικέ είναι ακατανόητα όχι για μένα, για όλου του συναδέλφου. Και αυτά γίνονται γιατί σα προείπα πριν. Από τη στιγμή που υπάρχουν 3.600 κενά, δεν μπάλωνεται το πρόβλημα. Πρέπει να γίνουν άμεσε προσλήψει. Αλλά όχι προσλήψει Βγάζω μια προκήρυξη και παίρνω συναδέλφου. Έχουμε έτοιμου συναδέλφου, συμβασίουχου, με εμπειρία πέντε χρόνια. Άμα ξεκινήσουμε και πάρουμε κάποιου καινούριου, θέλουν σίγουρα τρία-τέσσερα χρόνια για να αποκτήσουν την κατάλληλη εμπειρία. Γιατί ένα καλοκαίρι, μακάρι να πηγαίνει, μπορεί να μην έχει συμβάντα. Τα τελευταία χρόνια όμω έχετε δει ότι έχουν πολύ σοβαρά συμβάντα και όλα τα παιδιά αυτά έχουν ψηθεί. Δεν, έχουν... Δεν έχουν κάτι να διλέψουν από εμά. Γιατί έχουν συμμετέχει σε πολύ σοβαρά συμβάντα. Και, και, είναι, κύριε Μεντή, σε αυτό που θα ερχόμουν, να μιλάμε ουσιαστικά για ε, υπαλλήλου του πυροσβεστικού σώματος πολλών ταχυτήτων. Γιατί είναι διαφορετικές, ε, είναι Άλλα τα μισθολογικά, οι μισθολογικέ απολαβές για τους μόνιμους. Άλλες οι μισθολογικέ απολαβές για τους α, πενταετούς υποχρέωσης. Άλλες οι α, ε, απολαβές για του συμβασιούχους. Είστε εργαζόμενοι πολλών ταχυτήτων. Ε, αυτό σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να δημιουργεί και τον κοινωνικό αυτοματισμό, αν θέλετε, μεταξύ ε, των συναδέλφων σας κύριε Μεντή. αλλά το ζήτημα είναι ότι όλοι κάνετε την ίδια δουλειά, ανεξαρτήστως αν είστε μόνιμοι, αν είστε πενταετούς ή αν είστε συμβασιούχοι. Φυσικά όλοι κάνουμε την ίδια δουλειά. Ε, Δυστυχώ είναι και άλλες, τα, άλλα τα μισολογικά κλιμάκια η μόνιμη και η επταετού θητεία είμαστε στο ειδικό μισολόγιο, οι πενταετή και οι συμβασιούχη είναι στο ενίο. Δεν είναι μόνο αυτό όμω. Ότι στου πενταετή και του συμβασιούχου έχουν συγκεκριμένε αρμοδιότητε δεν έχουν όπω το μόνιμο mm -hmm. αρμοδιότητες, Δεν μπορούν να μπουν επικεφαλή. Δεν μπορούν να συμμετέχουν όλοι στα αστικά συμβάντα. Έχουν περιορισμό. Εδώ στο νομό Ιωνίων έχουμε αρκετού συναδέλφου πενταετή. Αλλά για να βγει ένα συμβάν νόμιμα ει πέρα, παίρνει και μόνιμο συνάδελφο. Είναι πολλά οι παθογένειε τόσο χρονών που κανεί δεν έκατσε mm. να τι λύσει. Και μιλάμε τώρα για μη κοστοβόρε Δηλαδή να φτιάξει ένα προεδρικό διάταγμα ή μια νομοθεσία και να τους εντάξει με πλήρες καθήκοντα, τι κόστος έχει. Βούληση, θέληση δεν υπάρχει. Ο λόγος δεν το γνωρίζουμε. Και δυστυχώς, δεν σας έχει απαντηθεί ποτέ φαντάζομαι, Και δυστυχώ να σας πω και ένα τραγικό που συμβαίνει, γιατί μιλάμε για το 2024, όταν ξεκινήσαν οι διαμάχες με τον κύριο Χαρδαλιά Ήμασταν η μοναδική ομοσπονδία που απαγόρευσε να μπει στη διαβούλευση μέσα στη συζήτηση, μπήκε η άλλη ομοσπονδία και κάποια πρωτοβάθμια σωματεία και αφήσαν την ομοσπονδία μα απ' έξω. Και ο πρόεδρο τη Ομοσπονδία και ο γενικό γραμματέα του διατάξανε γιατί κάναμε συνδικαλιστικά έγγραφα και εμένα και τον γραμματέα του σωματείου μα. Επειδή κάναμε έγγραφα, μα καλούσαν σε δέκα απολογίε ω υπαλλήλου. Δηλαδή για συνδικαλιστικά έγγραφα μα τιμωρούσαν. Να δείτε πού έχουμε φτάσει. Ακόμα είναι στη δικαιοσύνη. Προσφύγαμε κι εμείς μετά τις τιμωρίες μας, mm -hmm. προσφύγαμε στη δικαιοσύνη. Να δούμε τι θα βγάλει. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας και ο Γραμματέας δικαιωθήκαν, τελεσίδικα, μετά από τέσσερα χρόνια. Περιμένουμε τώρα το σεβαστό αρχηγείο να το κοινοποιήσει. Σίγουρα δεν είναι πρακτικές αυτές για έναν κλάδο, κύριε Μεντή, που όλα αυτά τα χρόνια ε, έχει δώσει την ψυχή του για να αντιμετωπίσει μεγάλες πυρκαγιές και που ουσιαστικά παίζετε την ζωή σας κορώνα γράμματα. Γιατί εδώ έρχεται και το άλλο ζήτημα το οποίο ε, θέτεται και στο έγγραφό σας το ζήτημα της ε, ε, επικινδυνότητας και του ανθιγεινού του επαγγέλματός σας. Ε, έτσι, ε, νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό το οποίο όμως ενώ υπάρχουν αποφάσεις ουσιαστικά δεν εφαρμόζεται. Δυστυχώς... Είναι από τα κατανόητα πράγματα που συναντάμε και θα σα το εξηγήσω γιατί. Γιατί ακόμα και ο Διεθνή Οργανισμό Έρευνα για το Καρκίνο μα έχει πρώτου στη λίστα, δυστυχώ, του συναδέλφου για την έκθεση των πυροσβεστών σε καρκινογόνε ουσίε και σε όλα αυτά. Στι 13 Φλεβάριου του 2023 υπογραφήκαν δύο κοινέ υπουργικέ αποφάσει, οι οποίε του συμβασιούχου συναδέλφου και του πενταετή που ανήκουν στο νέο μυθολόγιο του δώσαν το, το επικίνδυνο και ανθυγινό. Τους μόνιμους λέει δεν γίνεται, δεν μπορείτε να το πάρετε εσεί. Του σε είστε ειδικό μισολόγιο. Και ψεύδονται συνειδητά. Και το λέω τόσο μα, γιατί η αλήθεια δεν πρέπει να κρύβεται. Αφού στου μόνιμους απαγορεύεται να μα εξηγήσουν πόσο όσοι συνάδελφοι πυροτούν στο ΕΜΟΔΕ, στην ΕΜΑΚ και στο ΜΕΤΠΕ το παίρνουν με υπουργική απόφαση. Είναι τόσο απλό το θέμα. Δεν έχουν τη βούληση να το δώσουν, δυστυχώ. Και καλώ το κάνουν και το παίρνουν οι συνάδελφοι. Εμείς δεν λέμε όχι. Mm -hmm. Αλλά να σας πω και ένα άλλο πράγμα, γιατί μια και φέρα την ΕΜΑΚ. Θέλουμε, δεν θέλουμε, η ελίτ στο πυροσβεστικό σώμα είναι η ειδική μονάδα τη αντιμετώπιση καταστροφών. Είναι εκπαιδευμένοι συνάδελφοι, κάθε μέρα κάνουν όλο το πρωί ασκήσει, είναι, είναι πολλά φάλεψη, τα συμβάντα. Όσο. Πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι. Εδώ, γιατί έχουν εδώ, εδώ προχθές συμβάντα. πήγανε στη γλυκή κάτω, είχανε, κόντεψαν 10 ώρες για να μπορέσουν να βγάλουν του πεζοπόρου. Να σας πω όμω τώρα, γιατί το έχουμε κάνει και έγγραφο και το ζητάμε και σε συναντήσεις με ανωτέρους. Είναι δυνατόν να πηγαίνουν οι συνάδελφοι που υπηρετούν στην ΕΜΑΚ σε σχολεία, γιατί κάνουν και σχολεία εκπαίδευση πιστοποιημένα, και να τους έχουν μέσα στην υπηρεσία να κοιμούνται σε την στην υπηρεσία. Εμεί ζητάμε ότι ο κάθε συνάδελφο, αφού έχει κάνει την επίπονη εκπαίδευσή του. Να του έχουν μια ανθρώπινη αξιοπρεπή διαμονή σε ένα ξενοδοχείο δεν είναι τίποτα από κόστο για, για το αρχηγείο. Γιατί μετά την εκπαίδευσή του κάποιο θέλει να μιλήσει με τη γυναίκα του. Κάποιο μπορεί να έχει κάποια σοβαρά θέματα και να μην θέλει να τα, μιλ... να τα λέει μπροστά σε άλλου. Δεν μπορεί σε μια υπηρεσία που είναι ήδη σε βάρδια να προσθέσουν κι άλλα άτομα εκεί πέρα. Οι άνθρωποι αυτοί θέλουν ξεκούραση για να έχουν καθαρό μυαλό για την εκπαίδευσή του την επόμενη μέρα. Ούτε αυτό δεν κάνουν, το πιο απλό. Αλλά βέβαια, όταν έρχονται αρχηγοί, υπουργοί, δεν έρχονται να κοιμηθούν στι υπηρεσίε, πάνε σε ξενοδοχείο. Γιατί, γιατί, αυτό είναι το ανθρώπινο και σωστό. Αλλά όπω κάνουν σε αυτού, ζητάμε το κάνουν και σε εμά. Τι είμαστε, ανθρώποι δύο κατηγοριών. Ότι από ένα βαθμό και πάνω πάμε σε ξενοδοχείο και από ένα βαθμό και κάτω στη Όλοι δεν γίνεται. Αυτό δεν είναι ανθρώπινο. Mm -hmm. Και το λέω τόσο μα και να το πω ότι μπορεί να έχουμε και καμιά ιδέα με αυτά που λέω, με αυτά που έχουμε δει τόσα χρόνια και εντάξει, δεν μα πειράζει. Εμεί εδώ είμαστε για να λέμε την αλήθεια. Ε, κύριε Μεντή, επειδή δεν είδα κάτι στο έγγραφό σα, θέματα σε ό,τι αφορά τον α, εξοπλισμό σα ε, υπάρχουν ε, ανοιχτά ή με τα, ο, ο, με τα οχήματα. Βέβαια, σε επίπεδο οχημάτων συνδράμει και η περιφέρεια Ήπειρο. Αλλά μιλάω και για τον προσωπικό εξοπλισμό, αν θέλετε, τον α, δικό σα. Τα τελευταία χρόνια είναι αλήθεια ότι. Έχουν προχωρήσει εξοπλισμό σε πολλού συναδέλφου. Δυστυχώ στην Ελλάδα με του διαγωνισμού, με ακυρώσει, με αυτά, μα ερχόμαστε πολύ πιο πίσω και δει οι συμβασιούχοι συνάδελφοι που έρχονται, δεν μπορώ να καταλάβω ποιο ο λόγο να μην παίρνουν επαρκή εξοπλισμό για να τον έχουν ώστε σε περίπτωση, γιατί ξέρετε, καμιά φορά πάμε σε συμβάν, καταστρέφεται. Γεννάει ο συνάδελφο, κάνει ΔΕΛΤΑ ΙΕΛΟΝ. Και μέχρι να το στείλουν το χαρτί από εδώ, να δουν στην αποθήκη στην Αθήνα να έχουν και αυτά, περνάει και χρόνο. Τι καλύτερο να είχε απόθεμα η κάθε περιφέρεια, π.χ. από 30 κάνει 50 στολέ. Χαμένε δεν θα πηγαίνανε από εξοπλισμό. Τώρα, όσο για τα αυτοκίνητα, δυστυχώ τα περισσότερα είναι απαρχαιωμένα, με πολλά προβλήματα, τα οποία θέτουν και σε κίνδυνο συναδέλφου. Όπω έγινε πέρσι στην φιλοχία με του συμβασιούχου συναδέλφου. Που ενώ είχε καταγγείλει ο συνάδελφο ο συμβασιούχο με έγγραφό του στον διοικητή ότι έχει πρόβλημα το αυτοκίνητο, τον τιμώρησε ο διοικητή με χρηματικό πρόσημο και μετά από δύο μέρε το όχημα έπαθε βλάβη και τούμπαε. Δηλαδή, εντάξει. Και στη Σαλαμίνα είχαμε συμβάν φέτο με αναποδογίεση. Είναι οι δρόμοι που πάμε κακοτράχαλοι. Είναι οι μετακινήσει μακριά. Κάθε όχημα πρέπει να έχει για συγκεκριμένο σκοπό. Και αυτά οι αρμόδιοι πιστεύω να τα λύσουν. Κύριε Μητή, ε, φτάνοντα προ το τέλο τη συζήτησή μα, ε, περιμένετε απάντηση από τον κύριο Τουρνά ή κρατάτε μικρό καλάθι. Είμαι σίγουρη ότι δεν θα υπάρχει απάντηση. <laughs> να σα πω την αλήθεια. Εσεί όμω οφείλετε να αναδείξετε αυτά τα ζητήματα και να τα φέρνετε για μία ακόμη φορά στο προσκήνιο. Φυσικά. Δυστυχώ, να σα πω και ένα άλλο. Σε ένα έγγραφο που είχαμε κάνει για τι συνδικαλιστικέ διώξει, είχαν ενδιαφερθεί και κάποιοι βουλευτέ του νόμου μα και το κάνανε περώτηση στη Βουλή. Mm -hmm. Και δεν απαντήσαν ούτε σε αυτού. Θα απαντήσουν σε εμά. Δυστυχώ. Θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για την δυνατότητα να συνομιλήσουμε έτσι για να αναδείξουμε τα ζητήματα και θα το κάνουμε όποτε χρειάζεται, κύριε Μεντή. Εγώ να ευχηθώ να κυλήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η υπόλοιπη αντιπηρική περίοδο. Έτσι, βέβαια, δεν τελειώνει η δουλειά σα όπω εξηγήσετε κι εσεί ε, μόνο με τι πυρκαγιέ το δικό σα το καθήκον. Αλλά καθ' όλη τη διάρκεια και του χειμώνα έχετε πολλά να αντιμετωπίσετε και στα οποία καλείστε να ανταποκριθείτε. Από αστικά συμβάντα, από τροχαία ατυχήματα, από πλημμύρε, από οτιδήποτε. Ευχή όλων μα. Μακάρι να μην χρειαστούμε ποτέ και μόνο να εκπαιδευόμαστε. Να είστε καλά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.